Οι βουλγαρικές αρχές επιμένουν ότι τα τουριστικά θέρετρα της Μαύρης Θάλασσας δεν έχουν προς το παρόν επηρεαστεί από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, ειδικά μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα. Ωστόσο, οι τοπικές επιχειρήσεις εκφράζουν φοβίες για πιθανή μόλυνση των υδάτων. Μέχρι στιγμής, οι ειδικοί είναι καθησυχαστικοί. Εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα των δειγμάτων που λαμβάνουμε από τις ακτές της Βόρειας Μαύρης Θάλασσας δεν δείχνουν κάτι υπερβολικό. Από τον περασμένο μήνα δεν έχουμε εντοπίσει κάτι. Άνθρωποι ειδικοί στον κλάδο του τουρισμού αναφέρουν πως είναι λίγα τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι τουρίστες δεν πλησιάζουν τις παραλίες. Υπάρχει τουλάχιστον ένας λόγος. Ένα από τα κύρια πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε είναι η δομή και η ποιότητα του προϊόντος μας. Όταν βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, αναζητούμε την ευθύνη έξω από εμάς. Στο τέλος, η επιχείρηση πρέπει να δημιουργήσει μία ροή όταν πρόκειται για τον τουρισμό. Своите приходи да генерира туристопотока към себе си, що се касае до туризма. Η διάλυση του φράγματος Καχόβκα είναι μια μεγάλη οικολογική καταστροφή που θα επηρεάσει πολλά γειτονικά κράτη. Πολύ σύντομα, Βουλγαρία και Ρουμανία καλούνται να πάρουν μέτρα, αναφέρουν οι ειδικοί.